Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα είναι ψυχοσάββατο και τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε παρά μόνο για τους κεκοιμημένους. Και επειδή έχω δει ότι δεν έχουμε κάνει τέτοιο εμπεριστατωμένο θέμα, ενώ έχουμε μιλήσει για το θάνατο και την αθανησία γενικότερα, σήμερα θέλω να σας πω μέσα από τα μνημόσυνα γύρω από τη διδασκαλία της Εκκλησίας για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν ωφελούν τα μνημόσυνα λοιπόν, οπότε θα επικεντρωθούμε εκεί με πολλά στοιχεία και με τη λογική της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας για το πώς τιμούμε και το πώς νιώθουμε για τους κεκοιμημένους. Θα τα πούμε αυτά έτσι σήμερα, Σάββατο βράδυ, που μπορεί μερικοί να είναι σε γάμους και όχι σε κηδείες, αλλά το πρωί σίγουρα πήγατε στην Εκκλησία του κεκοιμημένου σας ή εχθές το βράδυ, το ίδιο συνέβη και ούτω καθεξής, τους θυμηθήκατε οπωσδήποτε. Σήμερα θα πούμε πώς πρέπει να τους θυμηθούμε και πώς θα ήταν καλύτερο να νιώθουμε μέσα στην ψυχή μας γιατί κάνουμε μνημόσυνα, τι είναι ακριβώς το μνημόσυνο και πώς τοποθετείται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να ξεφύγουμε λίγο από τον πόλεμο λοιπόν και από τις ειδήσεις τις άλλες και από τις πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις και να μπούμε λίγο στα μεταφυσικά, στη μεταθάνατον ζωή και κατάσταση. Να πάρουμε λοιπόν σήμερα τροφή πνευματική, να δυναμώσουμε, διότι αύριο πρέπει να υποδεχτούμε την Πεντηκοστή, τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, να φωτιστούμε, να γονατίσουμε στις ευχές εκεί, να κατέλθει το Άγιο Πνεύμα στο κεφάλι μας και να σκεφτούμε ότι σαν αύριο οι τρεις πρώτες χιλιάδες χριστιανών βαφτίστηκαν και αποτέλεσαν την πρώτη Εκκλησία μαζί με τους Αποστόλους, τους 120 μαθητές του Κυρίου και τους 12 φυσικά κυρίως οι οποίοι φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και το μετέδωσαν σε όλες τις γλώσσες στους παρόντες εκεί στο Ιππερό των Ιεροσολύμων αλλά και μετά κατά τη διάρκεια της βάφτισής τους. Οφελούν λοιπόν τα μνημόσυνα. Για να δούμε τι έχει να πει η Εκκλησία και τι έχουμε να βάλουμε στο μυαλό μας σύμφωνα επαναλαμβάνουμε τα λόγια της Αγίας Γραφής, των Πατέρων και των Αποστόλων της Εκκλησίας και των Συνόδων γιατί και οι Σύνοδοι ασχολήθηκαν με το θέμα των μνημοσύνων. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας ότι δεόμαστε για τους νεκρούς, δηλαδή δεν έχουν ξεχωρίσει από εμάς, είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, εμείς είμαστε οι στρατευόμενοι και ο αγώνας συνεχίζεται. Είμαστε απόλυτα ενωμένοι με αυτούς και οι ψυχές οπωσδήποτε μας βλέπουν και μας παρακολουθούν και έχουμε απόλυτη επικοινωνία. Βλέποντας από τα παραδείγματα, μέσα από την Αγία Γραφή, παραδείγματος χάρη εκεί που βλέπουμε στη μεταμόρφωση ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας είναι δίπλα στον Κύριο ενώ έχουν πεθάνει, έτσι, ενώ έχουν φύγει εν πάση περιπτώσει από τον κόσμο και βλέποντας την ιστορία του πλούσιου Λάζαρου, μάλλον συγγνώμη του πλούσιου και του Λάζαρου, καταλαβαίνουμε ότι οι κεκοιμημένοι διαθέτουν τέλεια συνείδηση και ότι αποτελούν την οικογένειά μας στους ουρανούς, στη συνέχεια της οικογένειάς μας στους ουρανούς. Διατηρούν λοιπόν την πνευματική τους επικοινωνία οι ψυχές με όλη την Εκκλησία και με τους δικούς τους ανθρώπους, όπως έχουμε μάθει και συνηθίσει να λέμε. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια έχουν απόλυτη ανάγκη να συνδέονται μαζί μας και να τους θυμόμαστε, διότι μνημόσυνο, και το λέει και η λέξη, είναι η ενθύμηση. Δηλαδή, μνημονεύω, προσεύχομαι, θυμάμαι τον άνθρωπο ο οποίος έφυγε. Ο θάνατος λοιπόν αλλάζει μόνο αισθητά τις σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή ήταν κανείς με το σώμα του εδώ, έφυγε το σώμα του, αλλά η σχέση συνεχίζει να υπάρχει, διότι κανονικά ο άνθρωπος επικοινωνεί ψυχικά με τον άλλον. Θριαμβεύουσε λοιπόν και στρατευόμενη Εκκλησία, εμείς που συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε εδώ, έχουν μια αδιάρρηκτη συνεχή σχέση η οποία δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ, μα ποτέ. Έτσι ο θάνατος από την, ο χωρισμός δηλαδή από την σώμα τους και ψυχής δεν καταστρέφει τη σχέση που έχουμε και φυσικά κάποια στιγμή σαν αδέρφια όλοι ενωμένοι θα ζούμε κοντά στον ουράνιο πατέρα και μακάρι αυτό είναι το ζητούμενο. Όλοι λοιπόν αποτελούμε την κοινωνία αυτή των Αγίων, την κοινωνία των Αγίων του Θεού. Οπότε ωφελούμαστε και εμείς με τα μνημόσυνα, κάτι που θα αναλύσουμε παρακάτω, γιατί θυμόμαστε όλη αυτή την κατάσταση και ωφελούνται φυσικά και οι κεκοιμημένοι, ανάλογα με την κατάστασή τους και τη δεκτικότητα που έχουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Οι κεκοιμημένοι λοιπόν έχουν σημασία στη ζωή μας, γιατί ο Θεός
θέλησε να σωζόμαστε μέσα από την αγάπη του ενός προς τον άλλον. Αν δεν ωφελούσε λοιπόν τα μνημόσυνα, γι' αυτό και ο τίτλος είναι αυτό σήμερα, δεν θα έβαζε η Εκκλησία τα μνημόσυνα στη ζωή μας και μάλιστα πολλές μέρες, διότι αφού πεθάνει ένας άνθρωπος, τον μνημονεύουμε και κάνουμε τις Άγιο γι' αυτόν και προσευχή και την πρώτη μέρα και την τρίτη και την ενάτη και την εικοστή και την τεσσαρακοστή και στους τρεις μήνες και στους έξι και στους εννιά και στον χρόνο και το καθεξής. Συνεχόμενο βλέπετε. Ας δούμε λοιπόν σφαιρικά το θέμα τώρα περί μνημοσύνων και μαζί περί θανάτου και ζωής, διότι καλό είναι να τα ξέρουμε όλα και να συμμετέχουμε στα μνημόσυνα και μάλιστα να μην φεύγουμε στο τέλος της λειτουργίας όταν έχει το μνημόσυνο ενός ξένου ανθρώπου, διότι όλοι μαζί αποτελούμε την Εκκλησία και δεν είναι ξένος κανείς. Και πρέπει να συμμετέχουμε και στη χαρά και στη λύπη ενός ξένου ανθρώπου εφόσον είναι μέσα στην Εκκλησία. Για να δούμε στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε καμιά μαρτυρία ότι υπάρχει τέτοια σχέση και ότι τα μνημόσυνα ωφελούν και πρέπει να γίνονται προσευχές για τους κεκοιμημένους. Να σας πω δύο ιστορίες έτσι πολύ γρήγορα για να μπούμε στο πνεύμα αυτό. Στο βιβλίο του Νεεμάν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες στην Παλαιά Διαθήκη και θέλω έτσι να τις διαβάζετε, είναι πάρα πολύ διδακτικές, οι Ισραηλίτες παρακαλούν το Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες των εκκοιμημένων πατέρων τους. Άρα βλέπετε, υπάρχει μνημόσυνο από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, προ-Χριστού δηλαδή, ενθύμηση την 24η μέρα, λέγανε εκείνη την εποχή, των κεκοιμημένων. Στο βιβλίο των Μακαβαίων έχουμε ένα περιστατικό όπου γίνεται μια μάχη εκεί και σκοτώνονται πολλοί. Και μετά ο Ιούδας, ο αρχηγός δηλαδή της φυλής του Ιούδα, συγκέντρωσε από κάθε άνδρα κάποια χρήματα για να τα στείλει, λέει, για να κάνουν τα μνημόσυνα των ανδρών που σκοτώθηκαν. Δηλαδή έδωσε ελεημοσύνη για την ψυχή των ανθρώπων αυτών. Κάτι που το κάνουμε και σήμερα και είναι πάρα πολύ γνωστό και κοινό. Τι, δηλαδή, να εξηλώσει τις αμαρτίες αυτών που σκοτώθηκαν με την ελεημοσύνη με τα λεφτά που έδωσε. Πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Να δούμε δηλαδή πού συναντώνται τα μνημόσυνα γενικώς. Υπάρχουν πάρα πολλά πορεία στην Καινή Διαθήκη, τα οποία σαφώς μιλούν για μνημόνευση των εκκοιμημένων και μάλιστα στη Θεία Λειτουργία, διότι αυτό είναι η μνημόνευση κυρίως, να ξέρετε, όταν βγάζουμε ένα κομματάκι, ένα ψυχουλάκι για την ψυχή του κεκοιμημένου. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι είμαστε είτε ζώντες είτε κεκοιμημένοι, είμαστε το σώμα του Χριστού και μέλη εκ μέρους δηλαδή. Και φυσικά κάπου, ας πούμε, έτσι, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, ότι λέει στην επιστολή προς Τιμόθεον του Απόστολου Παύλου ότι ο Θεός θα δώσει έλεος στους ανθρώπους τους οποίους θυμόμαστε την ημέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας. Για προσέξτε καλά, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν χαθεί. Υπάρχουν. Είτε έχουν αμαρτήσει πολύ, είτε έχουν αμαρτήσει λίγο, είτε έφυγαν αμετανόητοι, αν και κάπου αλλού θα το δούμε και θα σας το πω παρακάτω. Λέει ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε για τους αμετανόητους, για αυτούς οι οποίοι έφυγαν έτσι, αλλά θα δούμε τι ακριβώς και πώς μέσα από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Πάμε λοιπόν, αδελφοί μου, να δούμε τώρα τι λέει η Ιερά Παράδοση για τα μνημόσυνα. Διότι εμείς οι Ορθόδοξοι, επαναλαμβάνω για να το θυμάστε, όπως και να πηγαίνουμε, όπου και να πηγαίνουμε, το ένα πόδι μας είναι οι Γραφές και το ένα είναι η Ιερά Παράδοση, δηλαδή τα γραπτά και τα προφορικά, όπως έκανε κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Λοιπόν, στην Ιερά Παράδοση, στις Αποστολικές Διαταγές, παραδείγματος χάρη, που είναι τα πρώτα έτσι κείμενα με κανόνες μέσα στην Εκκλησία μας, λέει ότι δεν πρέπει να τελούνται, πρέπει να τελούνται μνημόσυνα στους νεκρούς στις 9 μέρες, στις 20, στις 40, στα τρίμηνα κτλ. Και τα 9 αυσία. Άρα αυτή η συνήθεια που έχουμε από τώρα είναι από τους Αποστόλους ακόμα, οι οποίοι όρισαν τότε, σύμφωνα, θυμάστε, με την παρουσία του Χριστού σε αυτούς, ο οποίος 40 μέρες μετά τη Σταύρωση, μέχρι την Ανάληψη, ήταν κοντά τους και φανερωνόταν ανάλογα με τις περιστάσεις.
ο Τερτιλιανός, το 200 μετά Χριστόν, ένας αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, λέει ότι να μνημονεύουμε στις λειτουργίες του κειμένους, να γίνεται δηλαδή λειτουργία για την ψυχή του ανθρώπου, διότι οι κειμένοι είναι ζωντανοί στη μνήμη μας, ζωντανοί στην παρουσία μας ως ψυχές κοντά μας, ενώ εμείς δεν τους βλέπουμε ενδεχομένως. Ο Ιερομάρτης Κυπριανός, το θυμάστε τον Άγιο Κυπριανό που ήταν μαύρος, το 250 μετά Χριστόν, μας λέει ότι την εποχή εκείνη, δηλαδή 2 αιώνες μετά Χριστού, οι χριστιανοί θεωρούσαν μεγάλο καθήκον να φροντίζουν τα μνήματά τους και τους εκκλησιασμένους τους. Και μάλιστα με τον τρόπο που κάνουμε και εμείς σήμερα. Ο Ευσέβιος, ο ιστορικός Ευσέβιος, ο οποίος περιέγραψε τη ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου γενικότερα, αναφέρεται στην κηδεία του, περιγράφει τη μεγαλοπρεπή κηδεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου και λέει ότι εκεί ο λαός και οι ιερείς προσεύχονταν μέσα στη λειτουργία για την ανάπαυση της ψυχής του κεκοιμημένου Μεγάλου Βασιλέως. Ο Άγιος Αμβρόσιος τελούσε κάθε μέρα λειτουργία, λέει, για τον Θεοδόσιο, τον Πουλεντιανό και τον Σάτυρο, που ήταν τις εποχές εκείνης μεγάλες προσωπικότητες. Ο Άγιος Αυγουστίνος μιλάει ότι ακόμα και στον τάφο, γιατί μιλάει για τη μητέρα του και θυμάστε που η μητέρα του είχε προσευχηθεί πολύ για αυτόν, να μετανιώσει, γιατί είχε και έναν όθο παιδί και μετά έγινε επίσκοπος κτλ. Εκεί που λέει για τη μητέρα του, λέει ότι και πάνω στον τάφο πρέπει να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο υπέρ των κεκοιμημένων που λέει έτσι λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να φροντίζουμε τους κεκοιμημένους. Διότι και η λέξη κηδεία, θυμάστε, έχω πει και άλλη φορά, σημαίνει φροντίδα, δηλαδή κείδομαι σημαίνει φροντίζω τεινός, κείδομαι τεινός, φροντίζω κάποιον άνθρωπο. Ο Άγιος Κύριλλος των Ιεροσολύμων λέει πώς πρέπει να μνημονεύουν τους εκκλησιασμένους με τη σειρά. Δηλαδή, πρώτα τους Πατριάρχες, τους Αποστόλους, τους Προφήτες. Πατριάρχες λέμε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, καταλάβατε. Και με τη σειρά, και όπως έτσι έλεγε ο Άγιος Κύριλλος των Ιεροσολύμων, έτσι έχουμε και στη λειτουργία ιερείς, που μετά το εξαιρέτω της Παναγίας Αθράντου μνημονεύουμε με τη σειρά τους εκκλησιασμένους, δηλαδή κατά ομάδες μεγάλες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι πρέπει να μνημονεύουμε, να προσευχόμαστε για αυτούς που κοιμήθηκαν με πίστη, δηλαδή για τους πιστούς και κοιμημένους είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους βοηθάμε στον αγώνα που κάναν. Δηλαδή, ο Χρυσόστομος επίσης λέει ότι δεν είναι τυχαίο ότι έβαλε η Εκκλησία να θυμόμαστε τους κεκοιμημένους, αυτούς που έφυγαν από τη ζωή αυτή, διότι μέσα υπάρχουν και μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες μας βοηθούν και στο δικό μας αγώνα. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιάκωβος το 1520 μαρτύρησε, όταν τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, είπε στους μαθητές του, «Κοιτάξτε να μου κάνετε όλα τα μνημόσυνα». Δηλαδή, παρόλο που ήταν Άγιος Νεομάρτης, εκείνος με τη δική του αντίληψη παρακαλούσε τους ανθρώπους να προσεύχονται γι' αυτόν. Και φυσικά ο Άγιος Νεκτάριος, που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα αυτό και έχει γράψει και μια πραγματεία περί αθανασίας της ψυχής και περί ιερών μνημοσύνων, λέει ότι προέρχεται πολύ μεγάλη ωφέλεια στις ψυχές των ανθρώπων, γενικότερα, προσέξτε, και στους ζώντες και στους κοιμημένους, όταν μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται Θεία Λειτουργία για την ψυχή τους και όταν προσεύχονται άνθρωποι για αυτούς σε κάθε ώρα και στιγμή. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλά λειτουργικά είδη, πολλές λειτουργίες δηλαδή, εκτός τη λειτουργία του Χρυσοστόμου και του Βασιλείου που κάνουμε συχνά και του Ιακώβου του Αδελφού που ξέρετε, υπάρχουν και άλλες λειτουργίες που έγραψαν και άλλοι Απόστολοι και μαθητές. Παραδείγματος χάρη, η λειτουργία του Αγίου Μάρκου. Λέει μέσα ότι πάντοντας ψυχάς των εγκυημένων ανάπαυσον δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών εν τις σκηνές του δικαίου. Μέσα στη λειτουργία δηλαδή. Διότι για τους πατέρες να ξέρετε μνημόσυνο και μνημόνευση είναι κυρίως να γίνεται λειτουργία για την ψυχή των ανθρώπων. Στον Άγιο Άκωβο τον Αδελφόθεο λέμε μνήστη Κύριε ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός όν εμνήστημε και όν ουκ εμνήστημε. Δηλαδή σαν να λέει ότι από αυτούς που προσευχηθήκαμε, κάποιους μπορεί να ξεχάσαμε.
εσύ να τους θυμηθείς, Θεέ μου, διότι έχουν αξία πολύ οι κεκοιμημένοι να προσευχόμαστε για αυτούς. Στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος, ο οποίος ήταν μαθητής του Αποστόλου Πέτρου, λέει υπέρ των εμπίστεων απαυσαμένων, βλέπετε, ταιριάζουν κάπου οι πατέρες μεταξύ τους και τονίζουν ότι δυστυχώς να μην προσευχόμαστε για τους ασεβείς, οι οποίοι έφυγαν αμετανόητοι και πολέμοι πολλές φορές του Χριστού και της Εκκλησίας, αν και παρακάτω θα δούμε ότι κάπου το επιτρέπουν, αλλά κάπου λένε ότι δυστυχώς είναι άχρηστο να γίνεται αυτό. Και θυμάστε τον Γέροντα Παΐσιο, τον Όσιο Παΐσιο, ο οποίος προσευχόταν μια εβδομάδα για τον διάβολο και εμφανίστηκε ο διάβολος και του είπε: «Τζάβα τα κάνεις αυτά, ποιος σου είπε ότι θέλω εγώ να προσεύχεσαι για μένα, για την ψυχή μου, εν πάση περιπτώσει». Ξέρετε τι είναι τα δίπτυχα, αδερφέ μου και αδερφή μου, εσύ που με παρακολουθείς? Τα δίπτυχα είναι δύο πλάκες ή δύο ξύλα, αν θέλετε, ή δύο χαρτιά, τα οποία διπλώνουν, γι' αυτό λέγεται και δίπτυχο, που εκεί μέσα γράφουμε από τη μια μεριά τους ζώντες και από την άλλη τους κοιμημένους. Και οι ιερείς όλοι, και οι λαϊκοί, και οποιοδήποτε χριστιανοί πραγματικοί άνθρωποι που συμμετέχουν στα μυστήρια, πρέπει να έχουν το δίπτυχό τους. Είτε μεγάλο είναι, είτε ολόκληρο βιβλίο, είτε μικρό, το οποίο να λέει μέσα να προσευχόμαστε για τους ζώντες και τους κοιμημένους. Βλέπετε, δεν βάζει η Εκκλησία διαφορά στην προσευχή. Πρέπει και για τους δυο να προσευχόμαστε. Σας είπα ότι εκεί στο εξαιρέτως προσεύχει του ιερέας, ιδιαίτερα πάνω στο Άγιο Ποτήριο, για όσους κοιμήθηκαν, αλλά και φυσικά στην προσκομιδή, διότι επαναλαμβάνω, η κυρίως μνημόνευση είναι εκεί. Δηλαδή την ώρα βγάζουμε για τον κάθε πεθαμένο ένα κομματάκι από το πρόσφορο, ένα ψυχουλάκι για την ψυχή του. Τα άλλα μνημόσυνα, δηλαδή οτιδήποτε άλλο, τρεις άγιος στον τάφο, προσευχή, μνημόνευση του ονόματος και οτιδήποτε άλλο, είναι, αδερφοί μου, μικρότερες προσευχές. Η μεγαλύτερη προσευχή είναι να προσφερθεί ο Χριστός, το σώμα και το αίμα του Χριστού δηλαδή, για τον άνθρωπο τον οποίον αγαπήσαμε, θυμόμαστε και σκεφτείτε πράγματι πώς κάνει ο άνθρωπος όταν αυτός ο οποίος έχει πεθάνει, ήταν πολύ δικός του άνθρωπος, φορώ δε μάλλον αν ήταν ο άνθρωπός σας, ο άντρας σας ή η γυναίκα σας. Πάμε να δούμε τις ομολογίες των πατέρων, τις ομολογίες της Εκκλησίας γενικότερα, γύρω από αυτό το θέμα. Και μπορείτε, ευτυχώς υπάρχει και μαγνητοσκόπηση της ομιλίας, να τα ξαναθυμάστε κάθε τόσο μπαίνοντας στην Ορθόδοξη αγκαλιά, ειδικά όταν πάμε να κάνουμε μνημόσυνα. Βλέπετε, η Εκκλησία έχει δύο ψυχοσάββατα, ενώ κάθε Σάββατο μνημονεύουμε τους εκκοιμημένους, ενώ κάθε μέρα μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτούς, δύο ημέρες ειδικά, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής και το Σάββατο πριν την Πεντηκοστή, είναι αφιερωμένες όλες στις ψυχές των εκκοιμημένων ανθρώπων. Επενόησε λοιπόν η Εκκλησία, λέει ο Άγιος Μητροφάνης Κωνσταντινοπόλεως, να προσφέρει ευχές για τους πεθαμένους, ώστε με τις προσευχές αυτές ή να απαλλαγούν τελείως αυτοί, λέει, από τα δεινά που έχουν κάνει τα αμαρτήματα ή να βρουν κάποια παρηγοριά και άνεση στην ψυχή τους. Βλέπετε, ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος να είναι και ο πολέμιος του Χριστού και ο διάβολος και ο αμετανόητος, κάτι μπορεί να λάβει από αυτές τις προσευχές της Εκκλησίας, εκτός αν ο ίδιος αντιδρά και δεν θέλει. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Μητροφάνης, ο Κρητόπουλος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ότι κάνουμε προσευχές, τρισάγια δηλαδή, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα, για την ψυχή του ανθρώπου, την πρώτη μέρα, την τρίτη, την ένατη, την εικοστή, την τεσσαρακοστή, στους τρεις μήνες, στους έξι μήνες, στους εννιά, στον χρόνο. Και φυσικά, αν θέλει, ο άνθρωπος μπορεί κάθε μέρα να μνημονεύει και να προσεύχεται και να κάνει ελεημοσύνη για τον άνθρωπο ο οποίος πέθανε και τον έχει συνεχώς στο μυαλό του. Λέει κάποιος έτσι φιλόσοφος και ερευνητής ότι όταν πας σε ένα χωριό να πας πρώτα στα μνήματα να δεις σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν δηλαδή είναι απεριποίητα και θα καταλάβεις τι άνθρωποι μένουν σε αυτό το χωριό. Στο χωριό που προσέχουν τους πεθαμένους τους οι άνθρωποι είναι άξιοι και προσέξτε πόσο σημασία έχει, αδελφοί μου, γενικότερα λοιπόν για την Εκκλησία το μνημόσυνο. Πολλές φορές λοιπόν οι κοιμημένοι μνημονεύονται μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι άχρηστοι, δεν τελείωσαν,
δεν πέθαναν, είναι ζωντανοί, διότι, επαναλαμβάνω, είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία και ζουν οι ψυχές πάντοτε μέσα από το παράδειγμά τους ανάμεσά μας. Πάμε στον Πέτρο τον Μογγύλα. Οι θείες λειτουργίες, οι προσευχές και οι λαιμοσύνες, όπου γίνονται για τους κεκλεισμένους, ωφελούν πολλά και τους ελευθερώνουν ακόμα και από τον Άδη. Εδώ θέλει βέβαια μια προσοχή, να δούμε αν πράγματι μετά το θάνατο υπάρχει μετάνοια, αλλά εμείς αφήνουμε το έλεος του Θεού, αν και δογματικά μετά το θάνατο δεν μπορεί να μετανοήσει κανείς, αφήνουμε το έλεος του Θεού να ενεργήσει. Εμείς δεν ξέρουμε, ο άνθρωπός μας αν όντως πήγε κοντά στο Θεό ή όχι, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουμε εξωτερικά. Νομίζουμε ότι αυτός είναι καλός και πήγε στον Παράδεισο και εκείνος δεν πήγε. Ή νομίζουμε ότι αυτός ήταν κακός και πήγε στην κόλαση και εκείνος είναι στον Παράδεισο και μας κοροϊδεύει από εκεί με την καλή έννοια ότι γελάει και χαίρεται και εμείς δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Για αυτούς λοιπόν που πέθαναν ακόμη και σε βαριά αμαρτήματα, λέει ο Πέτρος, ο Μογγύλας, ο δάσκαλος αυτός της Εκκλησίας, ας προσευχόμαστε και για αυτούς. Διότι αυτός που έχει τις εξουσίες, λέει, την εξουσία να τοποθετήσει την ψυχή του ανθρώπου εκεί που θα την τοποθετήσει, δεν μίλησε ακόμα, διότι θα μιλήσει στη δευτέρα παρουσία του. Την τελευταία στιγμή δηλαδή, με ένα μνήστητη, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ο Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμου, το έτος 1672, λέει ότι έγινε τοπική σύνοδος στα Ιεροσόλυμα, η οποία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα μνημόσυνα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα μνημόσυνα στην Εκκλησία και βλέπετε μέχρι τώρα ότι ωφελούν πάρα πολύ, διότι μερικοί ίσως, επαναλαμβάνω, τα παίρνουν φανιακά. Το ότι έγινε σύνοδος για αυτό το θέμα μας δίνει να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για την Εκκλησία και πόσο χρειαζόμαστε προσευχή για τους εγκυημένους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι ψυχές των εγκυημένων, όπου και να βρίσκονται, είτε σε άνεση είτε σε οδύνη, λέει ο Άγιος Δοσίθεος, ανάλογα με τα έργα που έκανε ο καθένας, χρειάζονται να τους θυμόμαστε και χρειαζόμαστε και εμείς να θυμόμαστε τους εγκυημένους, γιατί κάποιος από αυτούς ενδεχομένως μας έσωσε, μας ήταν το παράδειγμά μας, ήταν ο δάσκαλός μας, ήταν ο άνθρωπός μας, ήταν ο γονιός μας, ήταν τα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Ελευθερώνει το μνημόσυνο, δηλαδή παρηγορεί, διότι εκείνη τη στιγμή, να σας πω πόσο κρατάει ένα μνημόσυνο, 5-10 λεπτά, εκείνη τη στιγμή ο κεκλεισμένος, αν μεν είναι σεσωσμένος χαίρεται, αν δεν είναι, χαίρεται πολύ περισσότερο, διότι κάποιος τον θυμάται, κάποιος προσεύχεται για αυτόν. Πάμε να δούμε, αδερφοί μου, τους βίους των Αγίων και χαίρομαι σήμερα, διότι βλέπω καινούριους ανθρώπους έτσι να παρακολουθούν τη συνάντησή μας και αυτό είναι πράγματι σημαντικό. Πάμε να δούμε τώρα από τους βίους των Αγίων. Δηλαδή, οι Άγιοι μας από τη ζωή τους αποδείκνυαν το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ήταν ερμηνευμένο το Ευαγγέλιο πάνω τους. Τι λένε λοιπόν οι Άγιοι για τα μνημόσυνα, και μάλιστα να πάμε να δούμε μια ιστορία έτσι από το Γερονικό, από τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος κάποτε βρήκε ένα κρανίο στον δρόμο και το κλώτσισε και λέει, «Συ ποιος είσαι?» Και μίλησε το κρανίο και είπε ότι εγώ είμαι ένας αρχιερέας των ειδώλων που έκανα θυσίες στους θεούς των ειδώλων κτλ. Κτλ. Και σε ξέρω να είσαι ο Μακάριος ο Πνευματικός. Να ξέρεις, λέει, ότι εμείς όποια ώρα και εμείς που είμαστε στην κόλαση μας θυμηθείτε, τότε ανακουφιζόμαστε και έχουμε παρηγοριά. Βλέπετε, σημάδι ιστορία από το Γεροντικό. Στην Αγία Θέκλα στο βίο της, όταν τη συνέλαβε ο ηγεμόνας, λέει, για να μαρτυρήσει, ο ηγεμόνας Αλέξανδρος, την έδωσε σε μία πλούσια εκεί πέρα, δεν ξέρω για ποιον λόγο, μέχρι να τη δώσει να τη φάνε τα θηρία. Και αυτή η πλούσια, η Τρίφαινα, όπως αναφέρεται, είχε μια κοιημένη κόρη. Και η κόρη, λέει, εμφανίστηκε στον νερό της και της είπε, αφήνει η Θέκλα να την προσέξεις, να μην της κάνεις κακό. Και φυσικά, λέει η ιστορία, ότι
Αυτή η Τρίφαινα παρακάλεσε την Αγία Θέκλα να προσευχηθεί για την ψυχή της κόρης της. Βλέπετε, επεμβαίνουν οι ψυχές των ανθρώπων και πρέπει να τις θυμόμαστε κι εμείς των εγγυημένων ανθρώπων μας. Κάποιος από τους πατέρες, λέει, είχε έναν υποτακτικό και προσευχόταν γι' αυτόν. Και εκεί που προσευχόταν με πολύ έτσι πόνο και τα λοιπά, τον είδε, λέει, σε ένα όραμα να είναι μέχρι το κεφάλι στο βούρκο. Συνεχίζοντας την προσευχή του και μετά από πολύ κόπο και πόνο, τον βλέπετε τον υποτακτικό να είναι μέχρι τη μέση. Και μετά από ώρα, αφού συνέχισε αυτό τον αγώνα του, τον βλέπει να είναι έξω από το βούρκο. Μας αναφέρει το γεροντικό για να δει πόσο σημασία, για να δείξει σε εμάς, να δούμε εμείς δηλαδή, πόσο σημασία έχουν οι προσευχές που κάνουμε εμείς για τους εγγυημένους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος αναφέρεται στην προσευχή του «Έσωσε τον αυτοκράτορα Τραγιανό», αλλά μετά, λέει ο Θεός, του είπε να μην προσεύχεσαι για ασεβείς ανθρώπους, γιατί δεν το θέλω. Θυμάστε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Η Βασίλισσα Θεοδώρα λέει ότι με τις προσευχές των ιερέων έσωσε τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος. Υπάρχουν παραδείγματα δηλαδή. Υπάρχει βέβαια και η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας που λέει ότι ξέρεις, δεν σώζεται κανείς με τα θάνατο. Δηλαδή η μερική κρίση υπάρχει. Πηγαίνει κανείς ή μπροστά στον παράδεισο ή μπροστά στην κόλαση. Αλλά εμείς οφείλουμε να αγωνιζόμαστε με την προσευχή μας σαν μια ενωμένη οικογένεια, παραλαμβάνω. Είτε έφυγε αυτός που πέθανε, είτε είναι κοντά μας και τότε αγωνίζεται δίπλα μας. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Θεός, γι' αυτό εμείς αξίζει να μνημονεύουμε και για τη δική μας σωτηρία, παραλαμβάνω, και για τη σωτηρία των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν. Είπαμε πολλές φορές και ο Άγιος Σίδωρος ο Ιλουσιώτης επαναλαμβάνει ότι τα μνημόσυνα γίνονται την τρίτη μέρα στην ανάμνηση λέει του Κυρίου που αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Στις 9 μέρες στην ανάμνηση των αγγελικών δυνάμεων που είναι 9 τάγματα και στις 40 γιατί έτσι λέει κάνουν οι Ιουδαίοι αφού πέθανε ο Μωυσής τον πένθησαν για 40 μέρες. Αυτή την ερμηνεία βλέπει ο Άγιος Σίδωρος ο Ιλουσιώτης. Ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης βλέπει στα τριήμερα και στα εννιάμερα έναν άλλο συμβολισμό, ότι ο άνθρωπος μέσα από την Αγία Τριάδα είναι και υπάρχει και θα σωθεί και θα λιωθεί και στις 9 μέρες βλέπει ότι το πνεύμα του, επειδή είναι άειλο πλέον και δεν έχει σώμα, θα γίνει σαν τους αγγέλους. Στις 40 λέει ότι επειδή αναλήφθηκε ο Σωτήρας, γι' αυτό και η ψυχή του ανθρώπου αναλαμβάνεται και πηγαίνει στον ουρανό, γι' αυτό πρέπει εκείνη τη μέρα ιδιαιτέρως να θυμόμαστε. Βλέπετε, και ο ένας συμβολισμός και ο άλλος είναι ευλογημένος και καλός και μας βοηθάει. Ο Μητροφάνης ο Κρητόπουλος λοιπόν που αναφέραμε προηγουμένως λέει ότι ονομαστικά να μνημονεύετε τον κάθε κυκλημένο σας και σιγά σιγά, αργά αργά δηλαδή, έναν έναν, για να ωφελείται η ψυχή του. Και βλέπετε ότι σας ανέφερα προηγουμένως για τα δύο ψυχοσάββατα, να πούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα ότι στο πρώτο ψυχοσάββατο, αυτό που γίνεται την Κυριακή της Κρίσεως, της Απόκρεω δηλαδή, μνημονεύονται οι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν σε ξένη γη, πέθαναν σε θάλασσα, σε έρημο, που δεν τους ήξερε κανείς, που δεν διαβάστηκαν ενδεχομένως, που δεν τους έλαβε κανένας μια προσευχή ή μια χάρη να έχουν. Και φυσικά οι πατέρες από φιλανθρωπία βάλουν αυτό το μνημόσυνο τότε. Στο δεύτερο ψυχοσάββατο, που είναι λίγες μέρες μετά την Ανάληψη, η Εκκλησία μνημονεύει τις ψυχές των ανθρώπων, όλων, θυμάστε, των γνωστών ανθρώπων από τον Αδάμ μέχρι όλες τις γενιές των ανθρώπων που υπήρξαν σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να πω με αυτό ότι σε όλες τις ημέρες του χρόνου η Εκκλησία και ιδιαίτερα σε κάποιες ημέρες όπως τα Σάββατα βάζει προσευχές και για τους εγκυημένους. Δηλαδή δεν θα πάει κανείς να μνημονεύσει τον εγκυημένο του και θα του πει ο ιερέας ότι σήμερα ας πούμε
δεν είναι η ώρα, αλλά θα θέλεις μια άλλη μέρα. Όλες οι μέρες και όλες οι ώρες και για όλους, δηλαδή και για αυτούς που δεν ήταν ακόμα χριστιανοί, διότι αδερφοί μου προσέξτε, όσοι ήταν από Αδάμ μέχρι Χριστού δεν ήταν όλοι χριστιανοί και για αυτούς ακόμα η Εκκλησία προσεύχεται και στο Τρισάγιο διαβάζεται και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ορθόδοξος ενδεχομένως, με την έννοια ότι θα ωφεληθεί και αυτός. Δεν ξέρω αν έχουμε καμιά ερώτηση. Έχουμε, Πατέρα. Γιάννη, για πες. Επειδή αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα στο chat, ναι. Τα μηνύματα τα κάνω επικόλυση εγώ ξανά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε, λέει, τρισάγιο και τρίμηνα, ναι, και εξάμηνα και χρόνο. Ο καφές και το τραπέζωμα δεν είναι υποχρεωτικά. Εδώ πάνω, και μια που το θίγει η ερώτηση, να το πούμε λοιπόν. Να πούμε για τα υλικά του μνημοσύνου, έτσι. Προσέξτε, είπαμε ότι το μνημόσυνο είναι συνδεδεμένο στενά με τη Θεία Λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε τα υλικά για να γίνει. Δηλαδή, πρόσφορο, νάμα και τα λοιπά και τα λοιπά, και λάδι και κεριά, και φυσικά προσφέρουμε και τα κόλυβα για να γίνει το μνημόσυνο. Όλα τα άλλα δεν είναι μνημόσυνα, και αν προσφέρετε εσείς κάτι στους άλλους ανθρώπους για την ψυχή του οικειμένου, δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά. Όλη η ιστορία και όλη η ωφέλεια είναι στο τι θα προσφέρουμε για να γίνει η λειτουργία για την ψυχή του κεκοιμημένου. Δηλαδή όλα τα άλλα, και κυρίως ας πούμε το κόλυβο, γιατί ξέρετε, επειδή το κόλυβο είναι το σπέρμα αυτό, ο σπόρος δηλαδή που φυτεύεται και βγαίνει το σιτάρι, συμβολίζει τον άνθρωπο ο οποίος μπαίνει μέσα στη γη σαν σπόρος, διαλύεται και μετά ανασταίνεται. Έτσι είναι και ο κεκοιμημένος. Κυρίως αυτά. Όλα τα άλλα είναι για εμάς τους ανθρώπους. Είναι κοινωνικές εκδηλώσεις. Ψωμί, κρασί, και επειδή από παλαιότερα, δηλαδή από τον 4ο αιώνα να φανταστείτε, προσφέρονταν και οι αγάπες, δηλαδή τα τραπέζια αυτά, με γνώμονα ότι κάτι δίνουμε στους ανθρώπους που έρχονται να μας τιμήσουν, δηλαδή είτε ελιές, είτε τυρί, είτε ρύζι όπως λέει η παράδοση, και μάλιστα λέγονταν μακαριές αυτά, υπάρχουν ακόμα σε μερικά μέρη της Ελλάδος. Επειδή λοιπόν υπάρχει και αυτό, να μην δίνουμε βάση σε αυτό, αλλά κυρίως στο τι δίνουμε εμείς στην Εκκλησία για να γίνεται η λειτουργία για την ψυχή του κεκοιμημένου. Και φυσικά στο τι θα δώσουμε ως ελεημοσύνη για να προσεύχονται κάποιοι άνθρωποι για την ψυχή του ανθρώπου που έφυγε. Κλείστε το αυτό, Στέλιο. Κλείστε το αυτό. Για να δούμε αν έχουμε καμία ερώτηση ακόμα. Τα εξάμεινα και το χρόνο, έτσι. Ωραία. Σας χαιρετώ κι εγώ όσους είστε μέσα και σας παρακολουθώ και σας βλέπω όλους. Έτσι. Και από τα Τρίκαλα και από τη Θεσσαλονίκη και από το Βόρειο Εύρο και από την Αλεξανδρούπολη και από την Ξάνθη και από την Κομοτηνή και από τις Σφαίρες, όσοι είστε μέσα, και από τη Χία φυσικά η Χριστίνα. Λοιπόν, αδελφοί μου, για να ολοκληρώσουμε, δηλαδή να καταλήξουμε, να δούμε σφαιρικά το θέμα πάλι αυτών των μνημοσύνων, να δούμε, ή μάλλον να επαναλάβω και πάλι όπως λένε οι πατέρες, ότι μεγάλη σημασία έχει να τελείται Θεία Λειτουργία και να μνημονεύεται δηλαδή ο εκκοιμημένος. Γι' αυτό και βλέπετε μέσα στο Ιερό Δισκάριο έχουμε ξεχωριστό χώρο για να μπαίνουν τα ψυχουλάκια, οι ψυχές των εκκοιμημένων δηλαδή. Το βασικότερο είναι αυτό, και γι' αυτό βασικό πολύ είναι να προσφέρετε το πρόσφορο για τον εγκυημένο, το κρασί, το λάδι, όλα αυτά που θα χρησιμεύσουν στη Θεία Λειτουργία ως υλική προσφορά. Η μεγαλύτερη λοιπόν βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε ένα εγκυημένο είναι να γίνει λειτουργία για την ψυχή του. Και οτιδήποτε άλλο, το δεύτερο δηλαδή, είναι οι υλικές προσφορές που θα κάνουμε και πάλι για να το θυμούν οι άνθρωποι και να ανακυριλέσουν γι' αυτόν. Λοιπόν, τι καταλάβατε εσείς, ωφελούν τα μνημόσυνα τελικά? Πώς το είδατε το πράγμα? Είναι μεγάλη η ωφέλεια που προκύπτει από αυτά. Και το λένε οι πατέρες, η Αγία Γραφή, η παράδοση, όλη η Εκκλησία.
Και φυσικά, αδελφοί μου, μέσα στη φιλανθρωπία του Θεού μπήκε αυτό το πράγμα και για τους ζωντανούς. Προσέξτε, γιατί οι ζωντανοί συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία, η φροντίδα, ωφελούνται γιατί θυμούνται το θάνατο, θυμούνται ότι δεν είναι αιώνιοι και είναι πιο κοντά στα, δηλαδή με τα φυσικά, είναι πιο κοντά στο θάνατο, ο οποίος δεν είναι θάνατος για μας, αλλά είναι μετάβαση στην άλλη ζωή. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι η αγάπη του Θεού, γι' αυτό πρέπει να μνημονεύουμε όλους οι κειμένους, είτε ήταν κακοί, είτε ήταν καλοί, έτσι ώστε να δώσει ο Θεός να ωφεληθούν και από αυτό. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, που γιορτάζουμε αύριο, έχει προστάξει, έχει δώσει φώτιση να ωφελούμαστε όλοι από όλους. Έτσι, με αυτό το κύκλο που κάνουμε και με αυτήν την φροντίδα που έχουμε για τους πεθαμένους, ωφελούμαστε και εμείς. Και φυσικά, αδερφοί μου, να μένουμε στα μνημόσυνα, όπως σας είπα, γιατί όταν μια ολόκληρη εκκλησία, ένας ολόκληρος λαός υψώνει τα χέρια και προσεύχεται για τον πεθαμένο, το δικό σου, τον εγγυημένο, τότε σίγουρα αυτός θα έχει ανάπαυση, γιατί η ψυχή παρακολουθεί. Και δεν υπάρχει δυνατότερη κουβέντα που θα πείτε σε έναν που έχασε τον άνθρωπό του, από να το πείτε ότι κοίταξε, αυτό σε παρακολουθεί, κοίταξε να είσαι όπως θέλεις, να είσαι γενναίος, να είσαι αγωνιστής, να σε χαίρεται η ψυχή του, να αναπαύεται η ψυχή του και όπου και να βρίσκεται, γιατί εμείς δεν είμαστε άξιοι να πούμε πού βρίσκεται ο άνθρωπος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος, αδερφοί μου, ο Άγιος Κύριος Ιερουσαλήμων, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, οι πατέρες που ήταν λειτουργιολόγοι δηλαδή, που ασχολήθηκαν με τη λειτουργία, είπαν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το χαρτάκι που δίνεται βάζοντας ένα σταυρό επάνω. Γιατί καμιά φορά τα περιφρονούμε και λέμε δεν βαριέσαι. Ή μπορεί να υπάρχουν και ιερείς που περιφρονούν αυτή την κατάσταση. Αλλά εγώ ξέρω και υπάρχουν ιστορίες και στα γεροντικά ότι οι ιερείς σώθηκαν μόνο και μόνο γιατί επενέβησαν και κοιμημένοι τους οποίους μνημόνευαν αυτοί τόσα χρόνια στη ζωή τους. Εκείνο το χαρτάκι λοιπόν με το σταυρό επάνω είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπαίνει στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, το πώς ωφελούν τα μνημόσυνα δεν είναι δική μας δουλειά. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εκείνο το κάνει ο Θεός. Και γενικότερα εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Θεός βλέπει τη διάθεσή μας και το ότι ωφελούνται οι ψυχές το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε μαρτυρίες. Μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ακόμα και οι δογματικοί θεολόγοι της Εκκλησίας μας λένε ότι ωφελούν τα μνημόσυνα. Και θα σας πω τώρα εγώ, αφού καταλήξαμε και πιστέψαμε και όντως ξέρουμε ότι ωφελούν τα μνημόσυνα, θα σας πω τώρα εγώ πώς ή μάλλον ποιους ωφελούν και ποιους δεν ωφελούν τα μνημόσυνα, για να ξεκαθαρίσουμε. Ωφελούν τα μνημόσυνα, προσέξτε, όταν γίνονται με πίστη και με ευλάβεια και με ευσέβεια, όχι για να γίνουν και να τελειώνει η υπόθεση. Ωφελούν όταν οι νεκροί και οι κοιμημένοι μας είναι δεκτικοί του Θείου Ελέους. Δηλαδή, αν είναι αμετανόητοι, αν είναι διάβολοι, αν όπως είπαμε με το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, δεν θέλει ο διάβολος να προσευχόμαστε για αυτόν, αν είναι τέτοιοι άνθρωποι, δεν ωφελούν τα μνημόσυνα. Και φυσικά, όταν η δέηση που κάνουμε κάποιον, για κάποιον, δεν είναι εναντίον του Θεού. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι αν ένας αντίχριστος πέθανε, ένας πολέμιος του Χριστού, ένας θεωρητικά πολέμιος του Χριστού με θεωρίες και αντιλήψεις και τέτοια, το να προσευχόμαστε εμείς γι' αυτό νομίζω ότι είναι άκυρο εντελώς, γιατί αυτός πολεμούσε τον Θεό σε όλη τη ζωή, δεν πίστευε στην ανένα ζωή και φυσικά ήταν και ενάντιος, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε και έβγαζε από το στόμα του ό,τι χειρότερο υπήρχε, αν θέλετε, για όλη την Εκκλησία και φυσικά για αυτά ακόμα τα μνημόσυνα. Λοιπόν, δεν ωφελούν τα μνημόσυνα. Όταν ο άνθρωπος είναι σατανικός και αμετανόητος, το είπαμε. Γιατί δεν θέλει, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε, δεν θέλει. Είναι σαν να το δίνουμε εμείς ένα αναψυχτικό μέσα στον ήλιο και στη ζέστη και αυτός να μην θέλει. Οπότε είναι άκυρη όλη αυτή η προσπάθεια. Δεν ξέρουμε για τους
αυτοκτονούνται για τους αυτόχειρες. Γι' αυτό και δεν προσεύχεται η Εκκλησία στα μνημόσυνα, βλέπετε, έχει μια αυστηρή στάση, όχι βέβαια για αυτούς οι οποίοι ήταν ψυχικά ασθενείς ή είχαν το ακαταλόγιστο, δεν ήξεραν τι ακριβώς έκαναν. Για τους αιρετικούς δεν κάναμε μνημόσυνα, γιατί δεν ωφελεί. Οι αιρετικοί πέθαναν με θεωρία εναντίον του Θεού και του μνημοσύνου, οπότε δεν θέλουν τις προσευχές μας. Φυσικά έχουν μεγάλη ωφέλεια τα μνημόσυνα για αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους και είτε πέφταν, είτε ήταν ασταθείς, είτε δεν τελειώσαν τον αγώνα τους όλους, τότε συμπληρώνουν τα μνημόσυνα πάρα πολύ για αυτούς. Μνημόσυνα δεν κάνουμε φυσικά για τους Αγίους και για τα παιδιά, έτσι, τα οποία βρέφη δεν έχουν ανάγκη της προσευχής μου, γιατί ήταν Άγια. Και οι Άγιοι δεν έχουν ανάγκη της προσευχής μας, γιατί ήταν Άγιοι. Σε αυτούς κάνουμε κόλυβα για να τιμήσουμε το όνομά τους και τη γιορτή τους όταν υπάρχουν αυτοί. Ένας σύγχρονος εκκλησιαστικός συγγραφέας λέει, αδελφοί μου, και θέλω έτσι να σας πω αυτή την ιστοριούλα, έτσι για να σας μείνει, ότι λέει ότι ξέρω ότι υπάρχουν πτώματα ηθικά, δηλαδή άπιστοι άνθρωποι, οι οποίοι ό,τι ένιση και να βάλεις, άχρηστη θα είναι, δηλαδή θα πιάσει τίποτα, τζάβα θα πάει το φάρμακο. Όμως επειδή μέχρι και την τελευταία ώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρόλη την ασχήμια και την αμαρτία τους και τα λοιπά μπορούν να πούνε να μνήσουν την Κύριε και να σωθούν, όπως ο ληστής στον Παράδεισο μπήκε πρώτος, και αυτό είναι πράγματι πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας, λέει ότι ωφελούν πάρα πολύ οι διαιήσεις υπέρ των νικημένων. Εφόσον λοιπόν η τελευταία απόφαση δεν βγήκε ακόμη, και σας το είπα και προηγουμένως, εμείς έχουμε καθήκον να προσευχόμαστε για αυτούς που έφυγαν, για αυτούς που θέλαν τη σωτηρία τους, λιγότερο για αυτούς που δεν θέλαν, αν θέλετε, καθόλου ενδεχομένως για τους πολέμιους, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε μια κινητικότητα υπέρ της προσευχής για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι αυτό, αδελφοί μου, σώζει και πράγματι δεν θα αφήσει ο Θεός κανέναν κεκοιμημένο χωρίς ανταμοιβή, ανάλογα φυσικά και με την κατάσταση που γίνεται. Καμιά φορά κλαίμε εμείς γενικώς για τους κεκοιμημένους, επειδή πέθαναν. Μην κλαίτε γι' αυτό. Να κλαίτε αν αυτοί οι άνθρωποι πέθανε στην αμαρτία. Για τους αμετανόητους να κλαίτε δηλαδή. Για τους κεκοιμημένους γενικώς, και μάλιστα για αυτούς που ήταν και έτοιμοι, να χαίρεστε. Και για ανθρώπους οι οποίοι ήταν 100 και 120 χρονών, πάλι να χαίρεστε. Αλλά να δείτε αν τελικά πέθαναν ή δεν πέθαναν. Διότι όπως λέει και το γνωμικό, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν θα πεθάνεις. Δηλαδή, αν μετανιώσεις, φεύγοντας η ψυχή από το σώμα σου, δεν θα υπάρχει καμιά αλλαγή, γιατί βλέπετε ότι είμαστε μια εκκλησία και όλοι είναι ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και κάποια στιγμή φυσικά όλοι θα γίνουμε ψυχές, άγγελες, κοντά στον Θεό, ελπίζω και ελπίζουμε όλοι. Βοηθούμε λοιπόν, σύμφωνα με τη δύναμη τη δική μας, και ωφελούν τα μνημόσυνα, πράγματι, και είναι πολύ σημαντικά και παραλαμβάνω και το τονίζω για να το θυμάστε και για εμάς, οι οποίοι όποτε μπαίνουμε στην διαδικασία να μνημονεύσουμε, τότε φυσικά θυμόμαστε το θάνατο και είμαστε πιο κοντά, πιο έτοιμοι για οτιδήποτε μας συμβεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν, δεν προδικάζει η Εκκλησία για κανέναν αν είναι κοντά στον Θεό ή όχι, γι' αυτό έχει ένα ολόκληρο τομέα ο οποίος αφορά τη μνημόνευση των κεκοιμημένων ανθρώπων. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι προσεύχεται η Εκκλησία και μεριμνά και έχει το νου της, φανταστείτε έτσι, για όλους τους ανθρώπους από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα γεννηθεί ενδεχομένως και λίγες ώρες πριν την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ή μπορεί και ένα λεπτό πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Θέλω να τελειώσω και δεν ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση, δεν βλέπω. Θέλω να τελειώσω λέγοντάς σας, λέγοντας για μας, δηλαδή εμείς είδαμε σήμερα με μαρτυρίες Αγίας Γραφής των Πατέρων
των Αγίων, των Συνόδων, ότι τα μνημόσυνα ωφελούν τους κοιμημένους. Έτσι. Ακούστε τώρα επιγραμματικά, τελειώνοντας, ότι τα μνημόσυνα ωφελούν και τους ζωντανούς. Γι' αυτό σήμερα που είναι ψυχοσάββατο, να ξέρετε ότι ωφεληθήκαμε όλοι. Και οι πεθαμένοι και οι ζωντανοί. Και εξηγούμε και λέω. Λοιπόν, πρώτον, αναπτύσσεται μια αγάπη μεταξύ των ζώντων και των κοιημένων. Όταν θυμάσαι κάποιον κοιημένο, κάτι θυμάσαι παραπάνω. Δεύτερον, αυτό είναι αρετή. Το να μνημονεύεις και κοιημένους σημαίνει ότι προσεύχεσαι και προσεύχεσαι με αγάπη για ανθρώπους πολλές φορές που δεν τους ξέρεις κιόλας. Και αυτό καλλιεργεί την αρετή σου. Επίσης, όπως είπα και νωρίτερα, με τη μνημόνευση των κοιημένων ενισχύεται η πίστη μας ότι υπάρχει άλλη ζωή, αφού επικοινωνούμε, αφού τους θυμόμαστε και αφού και εκείνοι ενδεχομένως μας φανερώνονται ανάλογα με την περίπτωση, αν μπορούμε και αν είμαστε δεκτικοί αυτής της φανέρωσης. Λοιπόν, ενισχύεται η ελπίδα μας στο έλεος του Θεού, γιατί λέμε, αν εγώ τώρα κάθομαι και προσεύχομαι για τον άνθρωπο που πέθανε και λέω ότι κοίταξε με την προσευχή μου, με τον αγώνα μου κάτι θα δώσει ο Θεός, τότε φυσικά πιστεύουμε στο έλεος του Θεού και ενισχυόμαστε. Τα μνημόσυνα κηρύττουν ότι ο Θεός είναι στον κόσμο πάντοτε. Και γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπετε ότι άφησε ένα τύπο ο Χριστός το πόσο να κάνουμε τα μνημόσυνα. Με ποια έννοια. Φανερωνόταν στους μαθητές του για να δείξει ότι δεν τους ξέχασε όλες τις ημέρες μέχρι την Ανάληψη. Και βλέπετε και εμείς δεν πρέπει να ξεχάμε τους εκείνους με τη σειρά μας. Ο άνθρωπος διδάσκει η θεολογία της Εκκλησίας, αν θέλετε, γύρω από το θάνατο και αυτά, ότι πρέπει να σηκώνει το κεφάλι του ψηλά. Γι' αυτό και ένα μνημόσυνο μας κάνει να σηκώνουμε το κεφάλι μας ψηλά. Να θυμόμαστε τον Α, τον Β, τον Γ, την ιστορία της ζωής του, να κάνουμε μια προσευχούλα γι' αυτόν και να παρακαλάμε να προσεύχεται εκείνος για μας. Επίσης, καταλαβαίνουμε και ενισχυόμαστε, διότι ξέρουμε και βλέπουμε ότι ο Χριστός ακούει τις δεήσεις μας, ακόμα και για πεθαμένους δηλαδή, που λέμε καμιά φορά. Γιατί είδαμε προηγουμένως με τα παραδείγματα αυτά, ότι εξαιτίας των προσευχών μας, οι κεκοιμημένοι βρίσκουν μεγάλη ή μικρή ανάπαυση. Επίσης, η ελπίδα μας δεν χάνεται μετά τον θάνατο. Εμείς, είτε κανείς πεθάνει, είτε κανείς ζει, συνεχίζουμε τον αγώνα. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Και φυσικά, βλέπουμε ότι η συγχώρεση υπάρχει παντού, γιατί το να ασχοληθείς με έναν κινημένο σημαίνει ότι τον δέχεσαι ότι είναι μέρος της ζωής σου, μέρος της ζωής σου και ότι όλα αυτά που έκανε είχαν αξία για σένα. Επίσης, αναπτύσσει τη φιλαδελφία, γιατί λέει ο ένας τον άλλον προσευχή σου για αυτόν, προσευχή σου για τον άλλον και μπαίνουμε και εμείς στην διαδικασία να σκεφτούμε γιατί ο άλλος ζητάει την προσευχή μας για τον πατέρα του, τη μάνα του, την αδερφή του, την οικογένειά του, όλοι. Και φυσικά, αδερφοί μου, με την προσευχή αυτή ανοίγει ο ουρανός, συνδέεται με τη γη, οπότε πέφτει και πάνω στη γη λίγος ουρανός και πάει και λίγο γη στον ουρανό για να ξαλαφρώσουμε κι εμείς οι άνθρωποι, διότι πράγματι τα βάρη είναι πολλά και βλέπετε ότι ο άνθρωπος γενικότερα, το λέω αυτό και ειδικότερα ίσως σήμερα, εξαιτίας του ότι δεν προσεύχεται, υποφέρει, έχει άγχος, έχει ανασφάλειες, έχει βάρη και φυσικά σκεφτείτε πόσο μάλλον περισσότερο τον άνθρωπος κατορθώνει και με τα μνημόσυνα, τα οποία βλέπετε δεν είναι για μια στιγμή μόνο, όχι μόνο για τα ψυχοσάββατα ή και για τα Σάββατα, αλλά και για κάθε μέρα ίσως, ξεφεύγει λιγάκι, σκέφτεται τη συνέχεια, χαλαρώνει, γιατί δεν είναι τα πάντα εδώ, να πεις θα φτιάξω, θα δείξω, κάποτε τελειώνουν αυτά και είναι και έτοιμος, διότι αυτά δεν έχουν ηλικία. Αν κάνετε μια βόλτα στα μνήματα θα δείτε τάφους από 1 μέχρι 111 και παραπάνω ετών ανθρώπων. Παλιότεροι χριστιανοί κάναν και ένα άλλο μνημόσυνο, το οποίο σήμερα δεν ξέρω αν ισχύει εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Πηγαίνανε αν αλλάξει ίσως τα απογεύματα, βόλτα, είτε στα νοσοκομεία, είτε στα κημητήρια. Και αυτή η κίνηση, το να πάει κανείς στο κημητήριο,
ήταν ένα μνημόσυνο, διότι πράγματι θυμόνταν εκείνη την ώρα όλους τους ανθρώπους, κάναν προσευχές και βλέπετε ενωνόταν όλη η Εκκλησία μαζί, δηλαδή πήγαιναν ζωντανοί στους πεθαμένους και χαίρονταν και οι πεθαμένοι, γιατί πράγματι έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που βλέπουμε ότι οι πεθαμένοι είναι ζωντανοί και μας παρακολουθούν, διότι είναι ψυχές, είναι πνεύματα, δεν τους χωρίζει το βάρος του σώματος και της ύλης και είναι κοντά μας, αδερφοί μου, και αυτό θέλω σήμερα που ταιριάζει η μέρα. Δεν έχουμε κάνει τόσο εμπεριστατημένη ομιλία έτσι γύρω από τα μνημόσυνα, γι' αυτό θέλω σήμερα να το σκεφτείτε καλά αυτό, να το ξαναδείτε όποτε έρθει η ώρα και να είστε και έτοιμοι, διότι δεν χρειάζεται να πεθάνει κάποιος στην οικογένειά μας για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τους κεκοιμημένους. Χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι και οποτεδήποτε δίνεται ευκαιρία για ένα μνημόσυνο, αυτό είναι καλό για μας, για να μπορούμε πράγματι να ενισχυόμεθα πάνω σε αυτή τη βάση. Λοιπόν, μπορεί η ιερέας να σβήσει όνομα από τα δίπτυχα? Όχι, ποτέ. Πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους οποίους υπάρχουν στα δίπτυχα. Και είναι δυνατόν ένας εκκεκριμένος, λέει, να μην θέλει μνημόσυνο, τρισάγιο, το οποίο τον ωφελεί? Ναι, δεν ξέρω ποιος έκανε αυτή την ερώτηση, Γιάννη. Δέσποινα, Άρα να ξέρει, Δέσποινα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αν τους πεις για τον παράδεισο, λένε δεν θέλω παράδεισο. Αν τους πεις για τον Θεό, δεν θέλω Θεό. Για εξομολόγηση, δεν θέλω εξομολόγηση. Οπότε με τον ίδιο τύπο δεν θέλει και μνημόσυνο κανείς και τρισάγιο, και το βλέπουμε αυτό διότι σας είπα ότι ένα παράδειγμα, σας είπα, υπάρχουν κι άλλα, ότι ζητάνε οι πατέρες, ας πούμε, να μην προσευχόμαστε για τους ασεβείς, για αυτούς που δεν θέλαν τον Θεό στη ζωή τους, και ότι ο Όσιος Παΐσιος προσευχόταν για τον διάβολο και αυτός σηκώθηκε και τον κορόιδευε και του έλεγε ότι τι είναι αυτά που κάνεις, εγώ δεν θέλω να προσεύχεται κανείς για μένα. Γίνεται λοιπόν. Τώρα, Τάσος και Τάνια, γιατί κοινωνούμε οι συγγενείς του οικειμένου τη μέρα του μνημοσύνου? Κοιτάξτε, αυτό είναι για μας. Δηλαδή, πέθανε ο άνθρωπός μας, νηστέψαμε 40 μέρες και έρχεται η ώρα να κοινωνήσουμε. Δεν κοινωνάμε για τον νεκρό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Κοινωνάμε για μας και φυσικά ο κοιμημένος κοινωνάει, αν θέλετε, όλη αυτή την προσπάθεια και την προσευχή και τον απάνω που κάναμε για τη δική του την ψυχή. Και μια άλλη παρένθεση, φυσικά δεν τρώμε κρέας 40 μέρες, νηστεύουμε, όχι για να μην φάμε το κρέας του πεθαμένου, που αυτό είναι βλακώδες δυστυχώς και είναι υδρολατρικό και είναι μαγικό και κρίμα σε αυτόν που τα πιστεύει αυτά, αλλά νηστεύουμε, δηλαδή δεν τρώμε κρέας, για να ωφεληθούμε την ψυχή του εκκεκριμένου, σαν ένα μνημόσυνο, σαν ένα αγώνα για μας, νηστεία και προσευχή που κάνουμε πάντοτε για έναν άνθρωπο που θέλουμε να ωφελήσουμε. Νηστεία και προσευχή είναι τα πολύ βασικά. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης και η Αναστασία, ο Κόντογλου αναφέρει την επίσκεψη εκκεκριμένου γείτονά του ένα βράδυ στο δωμάτιό του. Είναι δυνατόν να συμβεί? Βεβαίως. Και συνήθως, αλλά λέω από την εμπειρία μου, βλέπει ο άνδρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άνδρα που έχει πεθάνει, πολύ συχνά. Ή το παιδί, ή τη μητέρα, ή ανάλογα με την περίπτωση, πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Αυτό είναι σίγουρο. Φυσικά υπήρχαν και οι Αγίοι μας οι οποίοι έβλεπαν οράματα και θάματα και πράγματι τότε έβλεπαν και οι Αγίους ενδεχομένως. Αλλά αυτό το να βλέπει κανείς όταν είναι άρρωστος πολύ στο κρεβάτι κάποιον άνθρωπό του ή όταν έχει φύγει και ήταν πολύ αγαπημένοι, είναι πάρα πολύ συχνό. Και εγώ σας το καταθέτω σαν εμπειρία, πάρα πολλοί άνθρωποι το βλέπουν και το ζουν αυτό. Όταν κοιμηθούν θα πιστεύουν, λέει. Είναι αργά τότε. Είναι αργά. Αν κανείς δεν πιστεύει, να σου πω και αυτό, Δέσποινα, αν κανείς δεν πιστεύει σε αυτή τη ζωή και φτάνει το τέλος του, δύσκολο να πιστέψει μετά. Πολύ δύσκολο αλλάζει ο άνθρωπος τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να μετανιώσει κανείς που δεν μετανοούσε στη ζωή του και δεν προσπαθούσε να μετανιώσει. Χάνει αυτή την ιδιότητα, χάνει αυτή τη συνέστηση και φτάνει στο τέλος και δεν μπορεί να μετανοήσει, ενώ ενδεχομένως θα μπορούσε αν προσπαθούσε κατά τη διάρκεια της ζωής του να έχει μια μετάνοια. Φεύγει λοιπόν ο άνθρωπος και δεν μετανιώνει γιατί δεν το είχε μάθει αυτό, αν θέλετε. Δεν το είχε μάθει. Λοιπόν, έχουμε άλλη ερώτηση, Γιάννη. Η Ευαγγελία Δουλούδη από το Σουφλί ρωτάει αν ο Θεός να αναπαύσει όλους, λέει. Όχι. Να αναπαύσει ο κειμένος εννοεί.
Εννοούσε, σαν ευχή. Ναι, σήμερα που είναι τέτοια μέρα, φυσικά, και παρακαλώ να θυμηθείτε, και θυμηθήκατε ασφαλώς, και αν ξεχάσετε κανέναν, τα λόγια της λειτουργίας το λένε αυτό, ότι ακόμα και αν κάποιον ξεχάσαμε, και τα ονόματα που δεν ξέρουμε, λέει, προσέξτε, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χάθηκαν, όπως σας είπα νωρίτερα, στις θάλασσες, στα βουνά, τους φάγανε οι λύκοι, τους φάγανε τα ψάρια και δεν έμεινε το κοκαλάκι τους, κάηκαν, ήταν άγνωστοι, τους πετάξαν στη θάλασσα από καράβια και δεν τους ξέρουμε. Και για αυτούς ακόμα που δεν ξέρουμε, προσεύχεται η Εκκλησία. Βλέπω τους χαιρετισμούς σας, έτσι, βλέπω και τη Ματίνα από την Κομωτινή, και την Αποστολή, είπαμε, από τη Δημότυπο Αποστολή. Την Ορεστιάδα. Ναι. Και φυσικά όσοι είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και βλέπω και τις οικογένειες που είστε μαζεμένοι μαζί, έτσι, τον Παναγιώτη, τη Χρύσα, τον Μπάμπη, τη Μάρθα, τον Θωμά, τη Γεωργία, τον Δημήτρη, τη Δώρα, τον Βάκη, τη Βάσο, τον Βαγγέλη, την Ελένη, οι οικογένειες μαζί, φαντάζομαι ότι είστε μαζεμένοι και είδατε τα σχετικά με τα μνημόσυνα. Δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα. Θα ήθελα τώρα ο Γιάννης, πριν τελειώσουμε, θα βγάλει ένα γκάλωπ στις οθόνες σας, το οποίο θα ζητάει τη γνώμη σας για το καλοκαίρι. Μήπως, αφενός μεταφέραμε την ώρα και νομίζω είναι λογικό, γιατί έχει ζέστη νωρίτερα, μπορεί να θέλετε να πάτε κάπου, μήπως θέλετε να μεταφέρουμε τη σύναξη Κυριακή. Δηλαδή, να μην την κάνουμε Σάββατο, να την κάνουμε Κυριακή. Και μάλιστα θα ήθελα να βάλει ο Γιάννης μια ακόμα πρόταση, αν θέλετε την κάνουμε καθημερινή, δηλαδή Τετάρτη. Γι' αυτό μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης παρακαλώ να έχουμε μια άποψη και μια ιδέα και θα ενημερώσουμε αμέσως αν η επόμενη συνάντηση γίνει Σάββατο ή Κυριακή ή Τετάρτη, ενδεχομένως για κάποιον λόγο τον οποίο θέλετε εσείς. Στις οθόνες σας θα βγει έτσι μόλις τελειώσουμε, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Μόλις τελειώσουμε θα βγει τον κάπο, ψηφίστε να μάθουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και θα ενημερώσουμε αμέσως πώς θα κάνουμε. Ναι, ναι, αμέσως. Ναι, αμέσως θα ενημερώσουμε, δηλαδή. Απλά να μην βγούνε. Αν γίνει Κυριακή η επόμενη σύναξη ή γίνει άλλη μέρα, εσείς θα αποφασίσετε ή μάλλον σύμφωνα με τα αποτελέσματα θα αποφασίσουμε. Να είστε γεροί. Σας εύχομαι καλό φωτισμό αύριο, Κυριακή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος και να ευχηθώ έτσι από εδώ, γιατί είναι μεγάλη μας η χαρά, στον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον μικρό που θα λάβει το όνομά του τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να είναι φωτισμένος και ζωντανός στην πίστη και να μας κάνει κάτι καλό σε αυτόν τον κόσμο. Έρωστε, να είστε υγιείς, να είστε αγαπημένοι και καλή φώτιση σε όλους. Θεός μαζί σας.